Guys, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα multi-culti επεισόδιο. Σήμερα, όπως βλέπετε, έχω μαζέψει όλα τα Xiaomi γκατζετάκια μου. Είναι πραγματάκια κάποια που σας τα έχω δείξει, κάποια που είναι πιο παλιά που ακόμα δεν είχα το κανάλι για να τα ανεβάσω και κάποια που είναι πιο πρόσφατα, τα οποία για κάποιο λόγο με χάλασε κάτι και δεν ανέβασα βιντεάκι unboxing και review. Οι γενικές μου εντυπώσεις από τα 2 χρόνια που αγοράζω Xiaomi προϊόντα, εκτός από τα κινητά που κατά πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, μάλλον σε όλα τα κινητά Xiaomi που έχω αγοράσει εγώ ή για τους δικούς μου και για φίλους τέλος πάντων ή και αυτό που χρησιμοποιούσα εγώ το Mi A5, δεν είχα κανένα παράπονο. Από αυτό που έχω παρατηρήσει από όλα τα προϊόντα Xiaomi που έχω πάρει είναι ότι κατά ένα μεγάλο ποσοστό όλα είναι ποιοτικά, όλα δουλεύουν μια χαρά, εκτός από κάποιες αστοχίες, οι οποίες σε κάποια πραγματάκια που θα σας δείξω εδώ μπορεί να ήταν προσωπικά σε μένα μια αστοχία κάποιου προϊόντος ή απλά δεν τους βγήκε καλό. Οι τιμές που θα σας πω είναι οι τιμές που θυμάμαι εγώ και κάποια που τα έχω δει τελευταία στο GearBest τι τιμές παίζουν. Πάμε να ξεκινήσουμε από την πρώτη παραγγελία που είχα κάνει πριν 2 χρόνια. Ήταν κάτι, το παράγγελα τελείως για να δω άμα έρχονται από Κίνα. Ήταν από ένα site, δεν το θυμάμαι πώς το λένε κι εγώ. Ήταν ο φακός. Ο φακός της Xiaomi, ο πρώτος, το πρώτο revision τέλος πάντων, μαζί με το ανεμιστηράκι. Εδώ. Αυτά τα 2 είχα παραγγείλει γύρω στα 3 ευρώ. Το βάζεις τέλος πάντων εδώ στο power bank που έχεις και δροσίζεσαι και στο laptop το βάζεις. Εντάξει, δεν είναι ότι το χρησιμοποίησα πολύ, αλλά το έχω κάτω στο συρτάρι μου να υπάρχει. Αυτό που χρησιμοποίησα πάρα πολύ και τα βγάλαν τα λεφτά τους 100% είναι αυτές οι λάμπες. Εδώ. Κάνει φως. Με αυτές τις λάμπες ανέβαζα τα πρώτα μου βιντεάκια στο YouTube από την Θεσσαλονίκη που τα είχα πάνω στο ράφι στο γραφείο και με φώτιζαν. Και επειδή είχα μείνει πάρα πολύ ικανοποιημένος, έχω άλλα 2 τέτοια. Πήρα και το δεύτερο revision τέλος πάντων της λαμπίτσας αυτής. Ο οποίο το καλό είναι ότι έχει 3 κλίμακες. 1, 2, 3. Και κάνει αρκετό, γύρω στο 50-70% παραπάνω φως από αυτό. Είναι μια χαρά. Αυτό το βγήκε γύρω στα 3,5 ευρώ το είχα πάρει από το GearBest και έμεινα πάρα πολύ ικανοποιημένος. Μια που έπιασα το Xiaomi Powerbank, να σας πω και γι' αυτό. Αυτό το είχα πάρει γύρω, είναι το δεύτερο που είχα πάρει, γιατί το πρώτο το έδωσα στον αδερφό μου. Δεν είναι κάτι το σπουδαίο, είναι το πρώτο, τέλος πάντων, μετά το πιο χοντρό 10.400 mAh. Αυτό είναι στα 10.000 mAh. Δεν είναι κάτι το σπουδαίο, απλά είναι αξιόπιστο, είναι μεταλλική κατασκευή, μια χαρά. Φορτίζει το κινητό μας γύρω στα 2A έχει output. Εντάξει, τώρα δεν το βλέπω, το GearBest δεν το πουλάει άλλο, γιατί έχει βγει τα ανανεωμένα μοντέλα. Αυτό που θα ήθελα να σας πω από όλα αυτά τα πραγματάκια που θα σας δείξω σήμερα, θα το πω και στο τέλος, είναι ότι πραγματικά δεν αξίζει, αυτό το βλέπα και πέρσι πιο πολύ στο Αγγελιόπολη στην Ελλάδα στην ιστοσελίδα, να πας τώρα δηλαδή για αυτό το powerbank που μπορείς να το πάρεις από την Κίνα όταν κυκλοφορούσε τέλος πάντων, να το πάρεις στα 12-15 ευρώ. Πέρσι, τέτοιο καιρό και πριν 1,5 χρόνο ερχόντουσαν τα powerbank. Το πρόβλημα τώρα είναι το GearBest έχει βγάλει μια μέθοδος με unregister που έρχονται τα powerbanks. Στην Κύπρο δεν έρχονται powerbanks, ούτε από AliExpress που είδα. Ήταν βλακία δηλαδή για αυτό το powerbank να πάω να το πάρεις από ένα σκουρτζομάγαζο που στο είχε στα 30 ευρώ σε μεταφορικά ή από κάποιον, αυτός που τους λέω εγώ επιτίδιους, χωρίς λόγο να βγάζω μεροκάματο από το Αγγελιόπολης τέλος πάντων, που στο πουλούσε 30 ευρώ και το είχε πάρει αυτός 12 και 15. Δεν λέω να μην αγοράζεις από αγγελίες πραγματάκια. Απλά να μην δίνεις σε κάποιον την υπεραξία, δηλαδή γιατί ήταν μάγκας και στο έφερε, αφού μπορείς και εσύ εύκολα και όμορφα να φέρνεις πραγματάκια από την Κίνα. Αυτό είναι το πρώτο σελφοκόνταρο τέλος πάντων της Xiaomi. Είχα πάρει και πήγα στο MediaMark τέλος πάντων και πήρα μια χαζομάρα 15 ευρώ που ήταν μάπα, δηλαδή το βάζεις το κινητό σου επάνω και έλεγες πότε θα μου φύγει, πότε θα μου φύγει. Αυτό το συγκεκριμένο είναι μια χαρά, κάθεται ωραία. Έχει το button εδώ το οποίο συνδέεται με Bluetooth για να βγάζει φωτογραφίες σου. Φορτίζει από εδώ πέρα κάτω. Δεν το έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολύ. Είναι και επεκτηνόμενο κλασικά σαν selfie stick. Το είχα πάρει γύρω στα 9-10 ευρώ πριν κανένα 1,5-2 χρόνια. Μια χαρά. Δεν ξέρω τώρα αν κυκλοφορεί ακόμα. Άμα το βρω θα το βάλω από κάτω link. Είναι μια χαρά selfie stick. Είναι στιβαρό, ωραίο και σου την κάνει μια χαρά τη δουλειά σου. Πάμε τώρα στο δεύτερο selfie stick που έχω τέλος πάντων εδώ. Είναι το καινούριο της Xiaomi, το οποίο είναι selfie stick και τριποδάκι. Το είχα πάρει, έχει κανένα δίμηνο τρίμηνο. Βάζεις το κινητό σου τέλος πάντων κάπως έτσι. Αυτό θα πατηθεί και θα κλείσει, αλλά εντάξει. Βάζεις το κινητό σου και τη μαγιά που έχει τέλος πάντων είναι, μπορείς να το κάνεις τριποδάκι, ανοίγεις εδώ τα ποδαράκια και το βάζεις και κάθεται. Αυτό που με χάλασε, ενώ φαίνεται καλό και κάνει τη δουλειά του, είναι ότι είναι πλαστικό. Και δηλαδή τώρα με αυτό το κινητό που είναι 130-140 γραμμάρια τέλος πάντων, δεν το αισθάνεσαι και τόσο σταθερό. Θα μου πεις τι περίμενες,
Τέλος πάντων, αυτό το πήρα γύρω στα 15-16 ευρώ, τώρα βγαίνει και 13 και 12 ανάλογα με κάποιο flash sale. Δεν έμεινα και τόσο ευχαριστημένος, δεν λέω ότι δεν κάνει τη δουλειά του, αλλά δεν με γέμισε το μάτι. Το καλό που έχει είναι ότι εδώ έχει το remote control για να τραβάς, να πατάς το κουμπάκι το οποίο είναι, φορτίζει με micro USB από εδώ πέρα κάτω. Ανοίγει το καμιά 30 πόντους το self-encoder τέλος πάντων, αυτό είναι, γυρνάει γύρω γύρω. Κάνει και αυτή την κλίση. Τέλος πάντων, είναι, άμα δεν θες να πάρεις ένα selfie stick και να έχει ένα στυλ τριποδάκι, είναι καλή λύση. Κάτι που το χρησιμοποιώ πάρα πολύ και με έχει βγάλει απροσπρόσωπο είναι το WiFi extender της Xiaomi. Είχα πάρει, αυτό είναι το δεύτερο που παίρνω. Είχα πάρει και πριν κάνα χρόνο, το έχω αφήσει στη Θεσσαλονίκη. Έχω και άλλα πραγματάκια Xiaomi τα οποία δεν μπόρεσα να τα πάρω όλα μαζί μου εδώ στην Κύπρο. Αυτό τι είναι, επεκτείνει το σήμα του WiFi του router μας μέσα στο σπίτι, γιατί όπως ξέρετε το WiFi μέσα από τους τοίχους χάνει την εμβέλειά του τέλος πάντων. Αυτό μπορείς να το έχεις στο δωμάτιό σου ή κάπου να μοιράσεις την απόσταση με την κεντρική πηγή του WiFi που έχεις στο σπίτι. Είναι πάρα πολύ εύκολη η εγκατάστασή του. Απλά βγάζεις το USB, το βάζεις σε ένα φορτιστή τέλος πάντων και το βάζεις σε μια μπρίζα. Και αυτό συγχρονίζεται με το κινητό μας που θα πρέπει, αυτό τώρα το δείχνω, δεν θα πω πάρα πολλές λεπτομέρειες, που θα πρέπει, είναι 2-3 βηματάκια που πρέπει να τα κάνουμε, δεν είναι τίποτα, κατεβάζεις το Mi Home. Άμα έχεις Xiaomi κινητό, κανονικά τα περνάει όλα μέσα, δεν χρειάζεται. Άμα δεν έχεις Xiaomi κινητό, που κατεβάζεις το Mi Home, κάνεις ένα Mi Account, θα σε πάρει 2 λεπτά να το κάνεις. Δεύτερη υποσημείωση, μόλις την εγκαταστήσεις εδώ την εφαρμογή το Mi Home της Xiaomi, θα σου ζητήσει, θα σε ρωτήσει, σε βγάζει κάποιες χώρες τέλος πάντων, που είναι η τοποθεσία σου, εμείς θα πατήσουμε σε όλα αυτά το Mainland China. Το πρώτο που μας βγάζει, το Mainland China, το πατάμε και εδώ πέρα θα μας βγάλει π.χ. εγώ τα έχω περάσει μέσα και το WiFi Extender και τη Xiaomi την G-Lite. Είναι πάρα πολύ απλή η εγκατάσταση. Πατάς εδώ πέρα πάνω δεξιά στη γωνία Add Device. Πας Add Manually και σου βγάζει εδώ όλες τις συσκευές της Xiaomi που υπάρχουν. Διαλέγεις τη δικιά σου, κάνεις την εγκατάσταση. Θέλει να είσαι κοντά στη συσκευή, περνάς στο WiFi του router σου τέλος πάντων. Και αυτό μετά δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα άλλο. Το συνδέεις, το έχεις αφημένο πάνω στην πρίζα σου. Εγώ δηλαδή τώρα για να σας το δείξω το έβγαλα, το έχω 2-3 μήνες στην πρίζα, δουλεύει μια χαρά, επεκτείνει το σήμα μας. Αυτό το είχα πάρει εγώ γύρω στα, αυτό είναι English version, τέλος πάντων βγάλανε ένα revision διαφορετικό. Αυτό είναι μέχρι 30 Mbps, 300 Mbps, κάτι τέτοιο. Αυτό το είχα πάρει γύρω στα 6-7 ευρώ, 8, βγαίνει και σε flash sale. Και απλά έβγαλε Xiaomi το WiFi το extender το 2, το οποίο πιστεύω θα είναι καλύτερο, όποιον δεν θέλει. Και το της πρώτης γενιάς είναι μια χαρά, δουλεύει πάρα πολύ καλά και απροβλημάτιστα. Μιας και σας έδειξα το Mi Home, είναι η G-Lite η RGB λάμπα, είναι Y27 η συνδεσιμότητά της, είναι βαριά, είναι εδώ πέρα πάνω πλαστικό, της προάλλης με έφαγε μια σαβούρντα, δεν έπαθε τίποτα. Την έχω εδώ στο σαλόνι, στο λαμπατέρ τέλος πάντων, πάρα πολύ ικανοποιημένος, αυτή την πήρα γύρω στα 16-17 ευρώ, 15-14 ανάλογα πόσα την πετύχεις. Η κατάσταση γίνεται πάλι με τον ίδιο τρόπο με το Mi Home. Κανονικά, κατεβάζεις όπως σας είπα ξανά το Mi Home. Άμα δεν έχεις Xiaomi κινητό, κάνεις ένα Mi Account. Άμα έχεις Xiaomi κινητό, δεν χρειάζεται τίποτα. Το εγκαθιστάς, πας σε manually, κάνεις την εγκατάσταση όπως σας έδειξα και πριν. Είναι η RGB, γιατί βγαίνει και η απλή έκδοση που είναι μόνο τέλος πάντων κίτρινο. Η RGB κάνει καμιά 4-5 ευρώ παραπάνω. Αλλάζεις όλους τους χρωματισμούς, αλλάζεις και την ένταση του χρώματος και είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή για το σπίτι να το κάνουμε λίγο πιο έξυπνο τέλος πάντων από το απλό να έχουμε μια απλή λάμπα μέσα στο σπίτι να βάλουμε αυτήνα και έτσι όπως τη βλέπω αντέχει και στο χρόνο μια χαρά. Είναι δηλαδή και το extender και η G-Lite είναι πιστεύω κάποια πραγματάκια που πρέπει να τα πάρεις. Δηλαδή τώρα θα σας δείξω κάποια πραγματάκια που δεν θα χρειάζονται να τα πάρω. Πάμε τώρα σε κάτι ακόμα που πραγματικά είναι από τα προϊόντα που έχω μείνει πάρα πολύ απογοητευμένος από τη Xiaomi. Το είχα πάρει πέρσι τέτοιο καιρό, είναι το Bluetooth το speaker το μικρό τέλος πάντων. Μ' είχε πιάσει η όρεξη τέλος πάντων και παράγγελνα ό,τι να είναι. Αυτό το είχα πάρει εγώ στα 10-11 ευρώ, τώρα χθες που το είδα στο Gearbest το έχει στα 9. Είναι μάπα. Το έχω δει και από άλλους ότι δεν το βγάλανε καλό. Δεν, παιδιά, τσιρίζει, κάνει ράνι, δεν είναι. Δουλεύει και σαν
Bluetooth να μιλάς με συνομιλητή. Δεν είναι, δηλαδή και στην μπαταρία και σε αυτά δεν έμεινα καθόλου ικανοποιημένος για 10 ευρώ που το είχα πάρει. Αλλά το Xiaomi το Bluetooth, το οποίο είναι 2,5 βάτ επί 2 ηχεία που έχει, είναι το πρώτο που είχε βγάλει η Xiaomi, τέλος πάντων, να θυμάμαι καλά. Το είχα πάρει, δεν το είχα πάρει το Gearbest, το είχα πάρει από ένα άλλο κατάστημα που παραέγγελνα πιο παλιά, ό,τι να είναι κατάστημα. Μου ήρθε όμως, το είχα πάρει γύρω στα 20 ευρώ. Εχθές που μπήκα στο Gearbest, το είδα αυτό, το έχουν γύρω στα 16-17. Είναι μια χαρά, παιδιά, και δυνατά παίζει και ποιοτικό είναι και η μπαταρία του κρατάει 5-6 ώρες. Το κακό που έχει είναι ότι δεν παίρνει jack να βάλουμε κατευθείαν το κινητό, μόνο με Bluetooth. Η φόρτισή του κρατάει κάποιες 3-4 ώρες να φορτίσει, αλλά κρατάει η μπαταρία όπως είπε 5-6 ώρες. Έχει τα γκρυπάκια από εδώ πέρα κάτω που είναι μια χαρά. Η κατασκευή του γύρω-γύρω είναι αλουμινένια. Και γενικά είναι κάτι αξιόπιστο και κάτι καλό. Έχουν βγει και άλλα ακουστικά και έτσι Blitzwolf και η Xiaomi έχει βγάλει και άλλα μοντέλα πιο καλά. Για μένα, για κάποιον που θέλει να δώσει αυτά τα 15-16 ευρώ να πάρει ένα ηχιάκι που εμένα προσωπικά δεν το έχω λειτουργήσει πάρα πολλές φορές. Αυτό είναι για κάποιον που κάνει κάμπινγκ, που κάνει τέλος πάντων στην εξοχή κάτι τέτοιο. Μέσα στο σπίτι δεν νομίζω ότι θα το χρησιμοποιήσει πιο πολύ. Δηλαδή αυτό το συγκεκριμένο, άμα το είχα πριν 5-6 χρόνια που είχα πάει στο στρατό, τέλος πάντων θα το χρησιμοποιούσα. Για κάποιον άλλο λόγο, μέσα στο σπίτι δεν βρίσκω εγώ προσωπικά χρησιμότητα τόσο πολύ. Απλά το πήρα για να το έχω. Και είναι, όπως σας είπα, μια χαρά, λειτουργεί απροβλημάτιστα. Και πιστεύω είναι μια καλή επιλογή για ένα φτηνό και αξιόπιστο Bluetooth ηχιάκι. Πάμε τώρα, αυτό το έδειξα. Πάμε τώρα σε κάτι ακόμα που με απογοήτευσε. Είναι το Xiaomi το mouse. Το είχα πάρει πέρσι τα Χριστούγεννα. Το είχα πάρει εγώ γύρω, τότε που είχε πρωτοβγεί, γύρω στα 18-17 ευρώ. Το βγαίνει και 14. Σαν κατασκευή είναι καλό. Σαν μούρι, μια χαρά. Μουρά το είναι. Εδώ είναι αλουμινένιο. Γύρω-γύρω είναι πλαστικό. Δουλεύει και με το ανταπτοράκι να το βάλουμε στον υπολογιστή μας, αλλά δουλεύει και με Bluetooth, με σύνδεση Bluetooth. Η μπαταρία του κρατάει 2-3 μήνες, μια χαρά. Απλά αυτό που παρατήρησα εγώ προσωπικά είναι ότι στο κλικ τέλος πάντων δεν ήμουν τόσο ευχαριστημένος και κολούσε κάποιες στιγμές. Γενικά δεν πιστεύω ότι είναι ένα ποντικάκι το οποίο μπορείς να κάνεις κάποια δουλειά τέλος πάντων σχεδιασμού, φωτογραφίας και όλα αυτά. Εντάξει, εννοείται. Η χρησιμότητά του εγώ μετά από τόσους μήνες που το χρησιμοποιώ και πλέον το έχω βάλει στην άκρη, δεν το χρησιμοποιώ τόσο. Είναι για αυτούς που πηγαίνουν στις καφετέρες με το λάπτοπ, που κάνουν εξωτερικές δουλειές με το λάπτοπ και χρειάζονται ένα ασύρματο ποντικάκι. Είναι μικρό, είναι καλό, η μπαταρία του κρατάει. Δεν είναι τόσο αξιόπιστο και τόσο να δουλεύει τέλεια. Απλά για αυτή τη χρήση που θέλει κάποιος για εξωτερικές δουλειές πιστεύω είναι μια χαρά. Πάμε στο επόμενο. Πάμε σε έναν car charger, ένα φορτιστή αυτοκινήτου. Τον είχα πάρει πέρσι γύρω στα 7 ευρώ, 9 ευρώ, 8 ευρώ. Είναι μεταλλικός. Βγάζει 2,1 αμπέρ στη μία την θύρα και στην άλλη βγάζει γύρω στο 1. Τώρα θα σας γελάσω επειδή επάνω δεν γράφει ποια από τις δύο θύρες είναι του Fast Charge. Απλά το ωραίο είναι ότι ανάβει και εδώ πέρα γύρω γύρω το λεντάκι. Είναι μια χαρά, αξιόπιστος, μια χαρά. Και για όποιον θέλει ένα απλό φορτιστή είναι μια καλή λύση. Υπάρχουν και άλλες επιλογές, απλά κάποιος όταν είναι έτσι fanboy που λένε της Xiaomi, ας πάρει τη Xiaomi. Πάμε να δούμε τον Xiaomi Mixa, πως τον είναι τέλος πάντων, στυλό. Αυτόν τον παράγγειλα, είναι ο δεύτερος που παίρνω. Τον πρώτο τον είχα πάρει τα Χριστούγεννα. Το ξαναπήρα γιατί με 2,5 ευρώ παίρνεις έναν αξιόπιστο, έναν ωραίο στυλό. Το κακό με αυτό το στυλό είναι ότι γράφει μόνο σε μαύρο χρώμα. Εντάξει, και αυτός είναι ένας λόγος που δεν το χρησιμοποιώ τόσο. Το έχω τέλος πάντων στη τσάντα μου για κάτι να χρειαστεί και έναν έχω στο αμάξι. Είναι αξιόπιστο στυλός, ξέρεις ότι πάντα θα δουλέψει, δεν θα κολλήσει. Για 2,5 ευρώ είναι μια χαρά και με άλλα 2,5 ευρώ παίρνεις από το Gearbest και άλλα 3 refill, εδώ που τα έχουνε, 3 refill της Mixia. Δηλαδή με 5 ευρώ έχεις στυλό για χρόνια. Δηλαδή από ό,τι να πάει να πάρεις ένα Parker, έναν ό,τι να είναι από κάνα βιβλιοπωλείο να δώσεις κανένα 10-15 ευρώ, το έχεις αυτό. Μια χαρά, καλή αγορά, πιστεύω για τον οποιοδήποτε ένας τέτοιος στυλός είναι μια χαρά. Και έχω δει και στο Gearbest έχει βγει άλλα δύο μοντέλα, ένα ασημένιο και ένα χρυσό, αυτά τα έχουν γύρω στα 6-7 ευρώ. Όταν θα πέσει λίγο τιμή τους θα τα χτυπήσω. Αυτό τώρα το δεύτερο, το Mi Band 2, σας είχα πει και στο unboxing που είχα κάνει και στο review, σας είχα πει ότι που το είχα πάρει πέρσι τέτοιο καιρό όταν πρωτοβγήκε και δεν είχα μείνει ικανοποιημένος. Η Xiaomi πρέπει, κατά την άποψή μου, γιατί είχα πάρει και το πρώτο μοντέλο και πρέπει να βγάλανε δεύτερη επανέκδοση τέλος πάντων, έχω δει μεγάλη διαφορά στην οθόνη. Εκείνο ήταν πιο φωτεινό το πρώτο που είχα πάρει εγώ. Αυτό το δεύτερο, τέλος πάντων, η οθόνη δεν είναι τόσο φωτεινή, αλλά το καλό είναι ότι η μπαταρία του κρατάει πολύ περισσότερο.
Το πρώτο που είχα πάρει το καλοκαίρι, το Mi Band 2, η μπαταρία του κρατούσε εκεί στις 15 μέρες. Αυτό φτάνει γύρω στις 30 με 40. Εγώ δεν το έχω συνδεδεμένο όλη μέρα πάνω με το Bluetooth. Το ωραίο είναι ότι και με την τελευταία αναβάθμιση που έκανε το Mi Fit, η εφαρμογή της Xiaomi για τα Mi Band δουλεύει καλύτερα και το ξυνητήρι δουλεύει και όλα. Βάλαν και για κολύμβηση, μου φαίνεται, και για ποδήλατο να σου μετράει. Το κακό με το Mi Band είναι ότι γρατζουνιέται εύκολα. Τώρα εμένα δεν ξέρω αν σας παίρνει, αλλά βλέπετε εδώ έχει γρατζουνιές. Γρατζουνιέται εύκολα. Πήρα 2-3 διαφορετικές εταιρείες screen protector μάπα. Δεν έμπαινε κανένα καλά, δηλαδή χαλούσε την εμφάνισή του. Το λουράκι αυτό είναι το μαύρο, είναι δεύτερο που το πήρα. Άμα πλένεις αρκετά τα χέρια σου, είσαι σε περιοχή με αρκετά άλατα, με το φοράς στη δουλειά τέλος πάντων, φθείρεται εύκολα. Για μένα προσωπικά δεν αξίζει να ξαναδώσεις σε μερικά στο AliExpress τέλος πάντων 4 και 5 ευρώ να ξαναπάρεις το ίδιο λουράκι. Πας παίρνεις κάποιες άλλες εταιρείες τέλος πάντων με 1,5-2 ευρώ και είσαι μια χαρά. Για όποιον δεν το έχει πάρει να το πάρει, μετράει τα βήματά σου, έχεις ένα μικρό ορολογάκι, τις θερμίδες σου, όλα ξυπνάς, κάνεις και έχεις στο χέρι σου κάτι όμορφο. Και προτείνω για όποιον θέλει έτσι να το κάνει λίγο πιο γκλαμουράδο τέλος πάντων, τις Mi Jobs τα μπρασελέ, τα οποία βγαίνουν σε διάφορα χρώματα, είναι στο μαύρο, γκρι, στο ασημί και στο rose gold, το οποίο βγαίνουν από το AliExpress, άμα τα δείτε θα βάλω από κάτω σύνδεσμο για όλα αυτά τα προϊόντα που σας δείχνω, βγαίνει γύρω στα 7-8 ευρώ και είναι κάτι έτσι που το αλλάζει λίγο την εμφάνιση και πιστεύω το κάνει λίγο πιο όμορφο. Πάμε σε κάτι που το περίμενα πώς και πώς, αλλά δεν μου έκανε καλά τη δουλειά. Είναι το Rodmi 2S, είναι ένας FM transmitter. Τι σημαίνει FM transmitter? Είναι ότι το βάζεις στην υποδοχή στο αυτοκίνητο του αναπτήρα, τέλος πάντων της φόρτισης που έχει εκεί σε μερικά, και συγχρονίζεται με τον σταθμό που θα βάλεις με την εφαρμογή με το κινητό, συγχρονίζεται και μέσω Bluetooth τα τραγούδια που έχεις στο κινητό σου μέσω Bluetooth τα παίζεις στο ραδιόφωνο. Δύο επισημειώσεις. Αυτό το συγκεκριμένο και στο GearBest από κάτω έχει η Xiaomi φωτογραφίες και λέει ότι σε κάποια μοντέλα, γιατί ο αναπτήρας είναι λίγο διαφορετικός, δεν παίζει. Πριν το πάρετε, σιγουρευτείτε ότι ο αναπτήρας του αυτοκινήτου σας είναι ο κατάλληλος για να το παίξει. Δεύτερον, εγώ αυτό που παρατήρησα είναι ότι okay, συνδέεται με την εφαρμογή, κατεβάζει από το Play Store το Rodmi, είναι έτσι λέγεται η εφαρμογή. Την κατεβάζει μια χαρά, συγχρονίζεται, συνδέεται με το Bluetooth και παίζει τα τραγουδάκια σου. Είναι ότι τώρα δεν ξέρω, η κεραία του αυτοκινήτου φταίει, οι σταθμοί φταίνε, είχε πολλά χιονάκια τέλος πάντων ακούω από πίσω σε πολλούς σταθμούς, γιατί άλλαζα τις συχνότητες μέχρι να βρω μια καλή. Δεν με έπαιξε τόσο, σε μερικά τραγουδάκια τα παραμόρφωνε. Δεν ξέρω, αυτό δεν βγήκε καλό. Με το αμάξι δεν δουλεύει καλά, με το κινητό δεν δουλεύει καλά. Δεν ξέρω τι παίζει. Γι' αυτό το λόγο παράγγειλα από το AliExpress και το περιμένω μια άλλη εταιρεία τέλος πάντων, μια άγνωστη κινέζικη που είδα καλές κριτικές. Το οποίο εκείνο το FM transmitter παίρνει και micro SD, παίρνει και USB για να βάζεις πάνω στο κινητό σου. Ένα κακό με αυτό είναι ότι θέλει να έχεις το κινητό στο χέρι άμα θες να αλλάξεις τραγούδια, το οποίο δεν είναι καλό όταν οδηγάς να είσαι με το κινητό στο χέρι. Αυτό είναι δηλαδή κάτι που παρατήρησα. Το καλό είναι πάνω έχει δύο θύρες φόρτισης, μία 2,1A και μία 1A. Έχει εδώ LED φωτάκι όταν ανάβει και μπορείς να το ρυθμίσεις, έχει 4-5 χρωματισμούς. Γενικά, για κάποιον που έχει ένα παλιό αυτοκίνητο τέλος πάντων ή δεν παίζει το ραδιόφωνο ούτε MP3 και σε 60-70 ευρώ, 80 να βάλει ένα άλλο ραδιόφωνο στα αμάξι. Και εγώ το επέλεξα αυτό στο δικό μου γιατί έχει το εργοστασιακό το CD player και τώρα να ξυλώνω εδώ και δεν ξέρω εδώ κανέναν της προκοπής μάστορα τέλος πάντων, να με κάνει καμιά ζημιά στα αμάξι δεν θέλω. Οπότε προσπάθησα έτσι με φτηνό τρόπο να βάζω κανένα MP3 να παίζει στο αμάξι. Αυτό, όπως σας είπα, βγαίνει στα 12 ευρώ. Το άλλο που πήρα βγαίνει στα 8-9. Μόλις το παραλάβω εκείνο, θα κάνω ένα βιντεάκι μέσα από το αμάξι και με τα δύο να δούμε ποιο δουλεύει καλύτερα. Πάμε όμως τώρα να σας δείξω ακόμα ένα. Αυτό το έδειξα στο προηγούμενο το βιντεάκι. Είναι τα Xiaomi τα ακουστικά, τα Hybrid, τα Pro, τα HD. Όπως σας είπα και στο βιντεάκι, πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ αξιόπιστα. Γενικά στα προηγούμενα χρόνια έχω πάρει πάρα πολλά Xiaomi ακουστικά. Τα έχω χαλάσει όλα, ήταν αυτά τα color τα πίστων τέλος πάντων. Τα χαλούσα και με τον υδρότα και με τα τραβούσα τέλος πάντων. Γενικά η Xiaomi από τα ακουστικά σαν ποιότητα είναι καλά. Κάποια δεν βγήκαν τόσο καλά με το καλώδιο, κοβόταν τέλος πάντων.
Τα συγκεκριμένα, όπως σας είπα, για τον οποιοδήποτε που θέλει να πάρει κάτι ποιοτικό και οικονομικό, γιατί με 20 ευρώ παίρνεις τέτοια ακουστικά. Άμα το λέγαμε αυτό πριν 5-6 χρόνια, να πας π.χ. σε ένα κατάστημα με ηλεκτρονικά να πάρεις ακουστικά καλά, θα πρέπει να δώσεις ένα 50 ευρώ. Αυτά με 20 ευρώ είναι πάρα πολύ καλά. Έχουν τα χειριστήριά τους εδώ, δουλεύουν και σε όλες τις Android συσκευές που τα έχω βάλει και σε iOS δουλεύουν τα πλήκτρα πάνω κάτω και Pose και Play και στην κλίση. Μια χαρά, αξιόπιστα, πάρα πολύ καλά. Αυτό ήταν μαζί με το ποντικάκι, σας το είχα δείξει τα Χριστούγεννα. Είναι το Xiaomi το μεγάλο το mousepad σε μαύρο χρώμα, είναι αρκετά μεγάλο. Πλέον δεν το έχω στο γραφείο μου, τέλος πάντων, γιατί αρκετά σκονίζεται επειδή είναι μαύρο. Απλά για κάποιον που το θέλει, που παίζει παιχνίδια, τέλος πάντων, είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Βγαίνει στα 10-12 ευρώ. Από κάτω έχει αυτό το λάστιχο, το rubber που είναι μια χαρά. Από πάνω είναι πιο λίγα επιφάνεια, μια χαρά. Δεν αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα. Για 10-12 ευρώ, τόσο μεγάλο και ποιοτικό που είναι, είναι μια χαρά αγορά. Και πάμε τώρα στο τελευταίο. Είχα πάρει πριν τα Χριστούγεννα την Xiaomi την Yi, της πρώτης γενιάς στην action camera. Είχα μείνει ικανοποιημένος, την έδωσα, την πούλησα και πήρα τη Xiaomi την 4K και πήρα μαζί και την official, τέλος πάντων, θήκη από AliExpress. Αυτή βγαίνει στα 9-10 ευρώ και το καλό είναι ότι έχει τις θήκες για όλα τα πραγματάκια, δηλαδή για κάποιον που θα την πάρει από ότι να δώσεις 5 και 6 ευρώ από το GearBest να πάρεις κάποια άλλη θήκη no-name, τέλος πάντων, δίνεις 2-3 ευρώ παραπάνω και παίρνεις την επώνυμη. Και όπως βλέπετε εδώ χωράει πάρα πολλά πραγματάκια. Εδώ έχουμε την 4K στα 180 ευρώ που την είχα πάρει με flash sale από ευρωπαϊκή αποθήκη. Έχω μείνει πάρα πολύ ικανοποιημένος. Είναι μια πάρα πολύ καλή κάμερα και είναι μια κάμερα που δεν θα νιώθεις και σε ένα χρόνο, τέλος πάντων, ότι έχεις μείνει τόσο πίσω από την αντιτεχνολογία. Είχα πάρει εδώ και το σελφοκόνταρο της Xiaomi, το οποίο βγαίνει στα 15 ευρώ, το είχα πάρει. Μπορείς να βάλεις και το, να βάζεις εδώ πέρα πάνω ένα mount να βάζεις το κινητό σου, μπορείς και να βάλεις την καμερούλα σου εδώ πέρα πάνω, είναι μεταλλικό, είναι ωραίο και δουλεύει πάρα πολύ καλά. Και το άλλο το ωραίο που έχει, από εδώ πέρα κάτω έχει τη βιδούλα και μπορείς να το συνδέσεις πάνω σε ένα τρυποδάκι, τέλος πάντων, να το κάνεις επεκτηνόμενο. Μια χαρά και αυτό. Όπως βλέπετε η θήκη έχει τις θέσεις για όλα τα πράγματα, αυτό είναι και καλά για την θάλασσα. Και αυτή είναι της Kingma. Όποιον πάρει την κάμερα θα πρότεινα να μην πάει να δώσει 15 και 20 ευρώ, τέλος πάντων, πόσο έχει την η official θήκη για την Xiaomi και της πρώτης γενιάς και για την 4K. Αυτή στα 7-8 ευρώ, τέλος πάντων, είναι μια χαρά, την έχω δοκιμάσει. Και παίρνεις μαζί και το αυτό το κίτρινο το μπαλονάκι, τέλος πάντων, το οποίο το βάζεις για να έχεις την υποβρύχια την κάμερά σου. Εδώ πέρα μέσα έχει θηκούλα, βάζεις όλα τα πραγματάκια σου. Όπως βλέπετε και εδώ οι θήκες όλες είναι χωρισμένες, όλες μια χαρά. Οι συμβουλές που έχω να σας δώσω από όλα αυτά που σας έδειξα είναι ότι βγάζει Xiaomi αρκετά ποιοτικά πράγματα. Δεν είμαι της λογικής. Εντάξει, αυτά τα πιο πολλά ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα προσπαθώ από όλες τις εταιρείες να βλέπω πραγματάκια. Δεν είμαστε κολλημένοι με μια εταιρεία, γιατί όπως σας έδειξα κάποια πραγματάκια δεν βγήκαν καλά. Και το θέμα είναι ότι σε οποιοδήποτε εταιρεία, όταν παίρνεις όλα τα προϊόντα, κάποια δεν θα βγουν καλά. Την άλλη συμβουλή που σας την έδειξα είναι πραγματάκια, πραγματικά υπάρχουν τόσα πολλά κανάλια και τόσοι πολλοί εδώ στην Ελλάδα που φέρουν πραγματάκια και οδηγεί το πώς θα κάνεις τις παραγγελίες. Έχω πει και εγώ κάποια πραγματάκια. Μη δίνετε λεφτά σε επιτίδους, δηλαδή να πάει να πάρεις το Xiaomi το Mi Band το 2 από Scrooge, να το δώσεις σε 15 και 20 ευρώ παραπάνω. Κάποιος φοβάται, να μην φοβάστε. Εγώ προσωπικά πλέον, μετά από 2 χρόνια αγορών, και η βλακία μου ήταν ότι έπρεπε εδώ και αρκετά χρόνια να ξεκινήσω να αγοράζω από Κίνα, και εγώ φοβόμουνα. Πραγματικά, λιγότερο φόβο όταν παραγγέλνω από την Κίνα να μου έρθει κάτι, άσε το θέμα του Ελλάδα, ότι θα μου έρθει και θα είναι ok. Αυτό λέμε. Παρά όταν παραγγέλνω το Scrooge και θα μου έρθει με την καταβολή και έτσι και αλλιώς. Και δηλαδή, είναι τρελό να σκέφτεσαι ότι μέσα στην Ελλάδα, π.χ. από την Αθήνα σου στείλει Θεσσαλονίκη, θα πληρώσει 6-7 ευρώ αντικαταβολή και μεταφορικά, και από την Κίνα θα σε στείλει κάτι εντελώς δωρεάν και σε πιο χαμηλή τιμή. Και το άλλο που ήθελα να σας πω, μην πάει να πάρεις δηλαδή το powerbank της Xiaomi, πας και το πάρεις από κάποιον που το μόνο που έκανε ήταν καθόταν στον υπολογιστή του και το παράγγειλε και στο βάζει ένα 50% πάνω και ένα 100% πάνω σε κάποιες περιπτώσεις. Αυτά τα φαινόμενα, όσο περνάει ο καιρός και όσο παραπάνω από εμάς αγοράζουμε από την Κίνα, θα εκλείψουν. Απλά μην πάνε και δίνετε λεφτά σε κάποιον που το παίζει έξυπνος και στο φέρνει εκεί και σε λέει το έφερα και είναι το original και τέλος πάντων και όλα αυτά. Δεν λέω να μην αγοράσεις κάτι μεταχειρισμένο. Εντάξει, σε powerbank δεν πιστεύω ότι αξίζει κάποιον να αγοράσει μεταχειρισμένο.
π.χ. σε κινητά Xiaomi. Αγόρασε ένα Xiaomi κινητό μεταχειρισμένο, έλεγξε το κάτω, απλά να το πάρει σε μια τιμή που φυσιολογικά θα είναι χαμηλότερη του καινούριου. Π.χ. πέρσι έβλεπα το Xiaomi, το Redmi, το 3, το Note που είχε γίνει πανικός, που το βγάζαν σε flash sale τα μαγαζιά στην Κίνα 150 ευρώ και 160 ευρώ και το έφερε ο άλλος στην Ελλάδα που πέρσι δεν είχε κανένα τελωνίο και έφερε σαβέρτα ό,τι ήθελες, στο πουλούσε 220 και 230 ευρώ. Γιατί αυτό τον παγλαμά το δώσει εσύ 70 και 80 ευρώ παραπάνω χωρίς να έχει κάνει κάτι. Είναι πάρα πολύ εύκολα τα βήματα για να αρχίσει να κάνει αγορέ από την Κίνα και δεν λέω να παίρνει ό,τι να είναι. Πάρε 5 πραγματάκια τα οποία τα έχει δει από πολλού, τα οποία είναι αξιόπιστα, τα οποία είναι καλά και θα ότι θα σε δουλέψουν. Αυτά από μένα. Ελπίζω να σας άρεσε και το σημερινό μας βιντεάκι. Όπως ξέρετε, χαίρομαι πάρα πολύ με τις ερωτήσεις και ό,τι θέλετε να με ρωτήσετε. Και τα λέμε σε επόμενο επεισόδιο. Γεια σας!